Τα χρυσάνθεμα και η μέλισσα. Μια άλλη μέρα, η Χαρά ρώτησε μια βιαστική μέλισσα. Για πού πετάς, καλέ μέλισσα? Πηγαίνω στα χρυσάνθεμα να μαζέψω τη γύρι τους για να φτιάξω το μέλι των χρυσανθέμων. Θα με πάρεις μαζί σου στο πέταγμά σου? Και μέλισσα ανέβασε στα χριστοκέντητα φτερά της τη Χαρά και πετούσαν από χρυσάνθεμο σε χρυσάνθεμο. Και η Λύπη, που ήθελε και αυτή να πετάξει, ρώτησε ένα απόμερο χρυσάνθεμο. Πέρασε και από σένα η μέλισσα? Εμένα με ξέχασε. Μα θα έλθει τελευταίο να με βρει. Ανέβασε τα πέταλά μου και μάζεψε τη γύρι μου. Και όταν θα έρθει η μέλισσα να τη μαζέψει, πες της πως την έχεις εσύ και έτσι θα σε προσέξει. Και η Λύπη μάζεψε όλη τη γύρι από το χρυσάνθεμο και περίμενε τη μέλισσα πάνω στα χρυσά πέταλά του. Και όταν ήλθε η μέλισσα με τη Χαρά για να μαζέψουν την τελευταία γύρι, η μέλισσα άγγιξε αντί για το λουλούδι τη Λύπη και την πέρασε για ζυζάνιο κλέφτη. Τότε έβγαλε το κεντρί της και τσίμπησε άσχημα τη Λύπη. Και η Λύπη από τον πόνο έπεσε κάτω από το λουλούδι και γύρι σκορπίστηκε χάμω. Η μέλισσα μάζεψε γρήγορα τη γύρι και έφυγε πετώντας. Και η Χαρά, που κατάλαβε τι συνέβη, έτρεξε να φέρει λίγο από το μέλι των χρυσανθέμων για να γλυκάνει τον πόνο της Λύπης. Και έτσι των κοριτσιών οι μέρες έρχονταν στο περιβόλι. Και έτσι των κοριτσιών οι μέρες έφευγαν στο περιβόλι.